Υπομερικό έλεγχο τέθηκε αργά το απόγευμα Πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε χορτολιβαδική έκταση στο Ψαθωτό Πιάρτας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 8 πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άρτας με 12 άνδρες, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη Πετζετέλ. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο αργά το απόγευμα, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία παράλληλα ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά και σε αγροτική περιοχή στην ακροποταμιά Άρτας. Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 8 πυροσβέστες και κατάφεραν λίγη ώρα αργότερα να την κατασβέσουν. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η υπηρεσία μας κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια δασική πυρκαγιά εδώ στην περιοχή Ψαθωτόπη Άρτας περί ώρας 3 και 4 το μεσημέρι. Κινητοποιηθήκαμε άμεσα 6 δορυφόρα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άρτας με 17 πυροσβέστες. Επίσης, συνδράμαν από το Δήμο Νικολάου Σκουφά και από τον Δήμο Αρταίων οι δορυφόρες και μηχανήματα έργου. Από ό,τι βλέπετε η φωτιά έχει περιοριστεί. Επίσης κάνανε ρήψη και ένα αέρια μέσα, 2 πετσετέλ. Άρα ήταν δύσκολη κατάσταση για να έρθουν και τα αέρια μέσα ή κρίνατε καλώς ότι θα έπρεπε για να προλάβουμε τα χειρότερα? Ναι, ήταν μια δύσκολη φωτιά γιατί υπήρξαν κάποιες ρηπές ανέμου και θεωρήσαμε ότι καλό θα ήταν να επιχειρήσουν και τα αέρια μέσα. Θεωρώ ότι το συμβάν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα, αλλά δυστυχώς είχαμε και ένα έτερο συμβάν στην περιοχή Ακροποταμιάς, το οποίο και αυτό έχει αντιμετωπιστεί. Αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή της Άρτας δεν έχουμε κάποιο ενεργό συμβάν. Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για να συνεχιστεί αυτή η καλή παράσταση της πυροσβεστικής, ώστε να μπορέσει να προλαβαίνει γρηγορότερα τα περιστατικά και να μην έχουμε προβλήματα? Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω εγώ τώρα, επειδή θα περάσουμε μια εβδομάδα πάρα πολύ δύσκολα με αυξημένη θερμοκρασία, καλό θα είναι να προσέχουμε, να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή, να μην πετάμε τσιγάρα, να μην υπάρχουν θερμές εργασίες, έτσι ώστε να αποφευθούν κάποια περιστατικά σαν το σημερινό. Από τι πιστεύετε ότι προκλήθηκε σήμερα, ή μάλλον προκλήθηκαν οι πυρκαγιές? Αυτό το διερευνεί το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας, δεν γνωρίζω.